Γεια σας, 5η 20 Φεβρουαρίου του 2014 σήμερα. Τι, δεν το ήξερες, σήμερα είναι τσικνοπέμπτη. Και όχι μόνο, είναι και η Παγκόσμια ημέρα κοινωνικής δικαιοσύνης. Ωραία, λοιπόν παιδιά, πριν μιλήσουμε για το τι ακριβώς είναι σήμερα, να σας συστηθούμε. Είμαστε οι πρότυποι και ανήσυχοι, η ραδιοφωνική ομάδα του 2ου Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Αθηνών και ειδικότερα η Αρετή, η Ορνέλα, ο Γιάννης, η Φέη. Τουλάχιστον για το πρώτο ημίωρο δηλαδή. Και μας ακούτε από τη διαδικτυακή πλατφόρμα YouSmile του Χαμόγελου του Παιδιού στο Μαρούσι, το οποίο και ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας φιλοξενεί απόψε. Άλλοτε, η περασμένη 5η, 13 Φεβρουαρίου 2014, ήταν η Παγκόσμια ημέρα του ραδιοφώνου, σωστά? Σωστά. Η Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου καθιερώθηκε από την UNESCO το 2011, έπειτα από την πρόταση της Ισπανικής Ακαδημίας Ραδιοφώνου. Σκοπός της ημέρας αυτής είναι να καταλάβει ο κόσμος τη σημασία του ραδιοφώνου. Και αν δεν κάνω λάθος, η σημερινή ημέρα δεν ήταν αφιερωμένη στη γυναίκα και στην ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Σωστά τα λες. Βέβαια, επειδή ξέρεις αρκετά, Φέη, για αυτό το θέμα, μήπως γνωρίζεις γιατί έχει οριστεί αυτή η συγκεκριμένη ημέρα ως η Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου? Φυσικά. Στις 13 Φεβρουαρίου του 1946 πρωτολειτουργήσε το ραδιόφωνο του ΟΗΕ. Και σε ανάμνηση αυτής της επετείου ορίστηκε η ημέρα ραδιοφώνου η 20 Φεβρουαρίου. Και γιατί 20 Φεβρουαρίου και όχι 3 Δεκεμβρίου ή ξέρω εγώ 5 Ιανουαρίου? Αν και να σου πω, στην αρχή ήθελα να το κάνω στις 30 Οκτωβρίου, αλλά σε ανάμνηση της περίφημης εκπομπής του Orson Welles το 1938, όπου έμεινε στην ιστορία ως ο πόλεμος των άστρων, καθιερώθηκε στις 30 Οκτωβρίου. Και πώς ακριβώς έγινε αυτό να αποδειχθεί ότι η δύναμη του ραδιοφώνου είναι μεγάλη? Όπως ανέφερα πριν, η εκπομπή μας ήταν μια ραδιοφωνική διασκευή του βιβλίου «Ο πόλεμος στον κόσμο». Ο Wells μετάδωσε με τόσο πιεστικό τρόπο, όπου οι Αριανοί μόλις είχαν καταλάβει τη γη, όπου το κοινό της Νέας Υόρκης άρχισε να τρέχει τρομοκρατημένο στους δρόμους και ο σταθμός να βλέπει την ακροαματικότητά του να σπάει ρεκόρ. Ωραία όλα αυτά, αλλά πρέπει να πληροφορήσουμε τους ακροατές μας ότι σήμερα δεν θα περιοριστούμε μόνο στα του ραδιοφώνου. Θα προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε και επιδείξουμε όλες τις δυνατότητες που προσφέρει. Και όπως θα δείξουμε στη συνέχεια, είναι πάρα πολλές. Και γενικά θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να περάσετε μια ευχάριστη και δημιουργική. Σωστά, ώρα. Αν και νομίζω ότι το εισαγωγικό μας τραγούδι ίσως να προειδέασε αρνητικά κάποιους, μιας και δεν ναι, τους άρεσε. Οι περισσότεροι στη σημερινή εποχή δεν πολύ ακούνε κλασική μουσική. Δυστυχώς. Αλλά πρέπει να πούμε ότι η επιλογή του δεν ήταν τυχαία. Είναι το Largo του Handel. Και γιατί δεν ήταν τυχαία, ποιος θα μας πει? Ακριβώς, πριν το κομμάτι αυτό έκλεισε ένα ζωντανά με ένα βιολί, ο Καναδός αφρεβέτης Reginald Fessenden ξεκινά την πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή στην ιστορία της ανθρωπότητας το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων του 1906. Ακροατές του ήταν το πλήρωμα των πλοίων που βρισκόταν αγκυροβολημένο ή έπλεαν στις ακτές του Ατλαντικού από την Νέα Αγγλία μέχρι τη Βιρτζινία. Δηλαδή το ραδιόφωνο έχει κλείσει σχεδόν το 108 χρόνια ζωής. Επί 100 δηλαδή περίπου χρόνια είναι ένας πολύτιμος σύντροφός μας και μια ανεκτήμητη πηγή πληροφόρησης. Και όλα αυτά τα οφείλουμε σε αυτό τον... Πώς τον είπες, Ορνέλα? Τον Reginald Fessenden. Και όχι μόνο, όπως και όλα αυτά τα πράγματα στη ζωή μας, το ραδιόφωνο ήταν αποτέλεσμα συνολικής προσπάθειας. Δεν θα μιλούσαμε για ραδιόφωνο σήμερα, αν δεν είχαν πραγματοποιηθεί μια σειρά από εξαιρετικές εφευρέσεις και θεωρίες, όπως η θεωρία του ηλεκτρομαγνητισμού του Maxwell το 1873. Η επαλήθευση της θεωρίας αυτής από τον Χέρλς το 1883 και η ανακάλυψη των ραδιοκυμάτων, η μετάδοση ηχητικών κυμάτων Μόλτς για μέρους ερτζιανών κυμάτων από τον Γουιέλμο Μαρκόνι το 1895, η αποστολή ασύρματος σημάτων σε απόσταση 3 χιλιόμετρων από τη Μαρκόνι το 1899. Ναι, χωρίς όλες αυτές τις προσπάθειες και από τους εμπνευσμένους αυτούς ανθρώπους, δεν νομίζω ότι πραγματοποιούν το εγχείρημά του Fessenden.
Πάντως, ο Φέσεντεν, από μια μικρή έρευνα που έκανα στο διαδίκτυο, αποδεικνύεται μια πραγματικά πολύ σπουδαία προσωπικότητα. Ξέρετε ότι κατήχε πάνω από 500 διπλώματα ευρεσιτεχνίας και το 1929 τοπονεμήθηκε χρυσό μετάλλιο Αμερικανών επιστήμων για το βυθόμετρο. Όνειρό του από παιδί ήταν να στείλει την ανθρώπινη φωνή χωρίς σύρματα. Βέβαια, από πολύ νωρίς καταλαβαίνετε, συνάντησε το χλεβασμό και την κοροϊδία των άλλων. Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο. Έχω ακούσει ότι και η μητέρα του έλεγε ότι ένα εγχείρημα τέτοιο δεν έχει μέλλον. Ευτυχώς που δεν έχουμε τη μητέρα του. Βασικά, αν έχετε παρατηρήσει, για παράδειγμα, 2 αιώνες πριν, αν κάποιος μιλούσε για ταξίδια στο διάστημα, ας πούμε, όλοι θα τον θεωρούσαν τρελό. Γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να βάζουμε φραγμούς στα όνειρά μας, όσο τρελά και αν ακούγονται. Όντως. Αλλά παρότι έζησε φτωχός για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του και με τις κοροϊδίες των άλλων, πέθανε πάμπλουτος και δικαιωμένος. Όπως έλεγε, όλοι εκείνοι οι άνθρωποι που κοροϊδεύαν τις ιδέες μου γύρισαν τα κουμπιά στα καινούργια τους ραδιόφωνα για να ακούσουν τα τελευταία δελτία καιρού και ειδήσεων. Αρκετά παιδιά με τα ιστορικά. Τι λέτε, περνάμε σε μουσικό διάλειμμα. Βέβαια, τι θέλετε να παίξουμε? Φυσικά ένα που να έχει να κάνει με το ραδιόφωνο. Λοιπόν, ας ακούσουμε τότε ένα τραγούδι που κάνει αναφορές στο ραδιόφωνο, αλλά δεν είναι το κύριο του θέμα. Είναι το Stereo Hearts των Gym Class Heroes. Και μην ξεχνάτε, περιμένουμε σχόλια, ερωτήσεις και μηνύματα στη σελίδα του Use My. Πάμε. Η παρέα μας ανανεώθηκε με την Ματίνα, ενώ αποχώρησε προσωρινά η Φέη. Θέμα μας το ραδιόφωνο και όλα όσα μας προσφέρει. Πριν από το μουσικό μας διάλειμμα, νομίζω ότι αναφερθήκαμε στο Fashion. Κάποιος όμως δεν θέλανε αυτόν πατέρα του ραδιοφώνου, αλλά το De Forest. Πώς γίνεται αυτό? Ο De Forest όχι μόνο ανακάλυψε τη λιχνία και που αποτέλεσε μέχρι και τη δεκαετία του 60 μέχρι και του 70 τη μόνη μορφή ραδιοφώνου, αλλά κατάφερε να αντιμεταδώσει το 1910 μια ολόκληρη οπερέτα από τη Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης, όπου πρωταγωνιστούσε ο διάσημος τότε Ενρίκο Φερούς. Εγώ πάντως συμφωνώ με εκείνους που θεωρούν ότι ο πατέρας του ραδιοφώνου είναι ο Φραν Κόνραντ. Άλλωστε με αυτόν ξεκίνησε το ραδιόφωνο με τη μορφή που το ξέρουμε σήμερα. Μετάδοση ειδήσεων, πληροφοριών, διαφημίσεων. Ο Κόνραντ ήταν ο πρώτος που είχε την ιδέα να αναμεταδώσει αποτελέσματα αγώνων ποδοσφαίρου το 16, κάνοντας το ραδιόφωνο πιο παραπλήσιο στο μέσο που είναι μέχρι σήμερα. Να προσθέσουμε αρετή ότι ήταν και αυτός που εγκαινίασε τη διαφήμιση. Μάλιστα, ξεκίνησε διαφημίζοντας κάποιο κατάστημα της γειτονιάς του, εξοικονομώντας με αυτόν τον τρόπο χρήματα για τη λειτουργία του σταθμού του. Η συντήρηση ενός σταθμού δεν είναι και εύκολη υπόθεση. Δείτε τι τραβάμε εμείς για να εξοικονομήσουμε έναν υπολογιστή για το δικό μας διαδικτυακό ραδιόφωνο. Μιας και είπες για διαδικτυακό ραδιόφωνο, καταλαβαίνουμε τι είναι αυτό γενικότερα, πώς λειτουργεί το ραδιόφωνο. Λοιπόν, εδώ με βρίσκεις διαβασμένη. Ένας ήχος μετατρέπεται σε ραδιοκύματα μέσω του μικροφώνου. Στη συνέχεια, ηλεκτρομαγνητικά κύματα ταξιδεύουν στον αέρα και μετατρέπονται ξανά σε ήχο μέσω του μεγάφωνου του ραδιοφώνου. Έτσι να παράγει το ήχος του σήματος. Το σήμα που ταξιδεύει στον αέρα και λέγεται φέρον, ακριβώς επειδή μεταφέρει απάνω τον ήχο και τις πληροφορίες. Η διαδικασία φόρτωσης και μεταφοράς του ήχου και των πληροφοριών λέγεται διαμόρφωση. Οι δύο βασικότεροι τρόποι να χρησιμοποιούνται συμβατικό ραδιόφωνο είναι AM και FM. Α, να σου πω να εξηγήσω τι είναι το AM και το FM. Φυσικά. Λοιπόν, AM σημαίνει Amplitude Modulation, δηλαδή διαμόρφωση κατά πλάτος, ενώ FM σημαίνει Frequency Modulation, που σημαίνει διαμόρφωση κατά συχνότητα. Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί εκπέμπουν γενικά σε προκαθορισμένες συχνότητες για τις οποίες έχουν πάρει ειδική άδεια, ενώ άλλοι φορείς και υπηρεσίες όπως η αστυνομία, η πυροσβεστική και άλλα, εκπέμπουν από κάποιες άλλες συχνότητες στον FM. Σε αντίθεση με το συμβατικό ραδιόφωνο, το διαδικτυακό, εκπέμπει είτε αρχαία ροής, είτε ηχογραφημένες εκπομπές ή αλλιώς, όπως το λέμε, podcasting. Ξέρετε ότι αρχικά οι ραδιοφωνικοί σταθμοί δεν χρειάζονταν άδεια? Ναι, και νομίζω μέχρι και περίπου το 1920 στην Αμερική δεν υπήρχε καμία νομοθεσία για το ποιος θα έχει ραδιόφωνο, ώσπου η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ θέλησε να περιορίσει την έκρηξη αυτή και ψήφισε τον πρώτο αποκαλούμενο ραδιοφωνικό κανονισμό που αξίωνε από όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς
άδεια από το Υπουργείο Εμπορίου ώστε να λειτουργούν νόμιμα. Αν δεν κάνω λάθος, οι διαδικτυακοί ραδιοφωνικοί σταθμοί δεν χρειάζεται να έχουν κάποια άδεια, έτσι δεν είναι? Νομίζω πως ο μόνος περιορισμός είναι ως προς τα τραγούδια που παίζουν, γιατί τα έσοδά τους προέρχονται από διαφημίσεις, οπότε τότε πρέπει να δίνουν ένα ποσό στον οργανισμό πνευματικής ιδιοκτησίας. Αν και νομίζω ότι δεν λειτουργεί ως εμπορικός σταθμός, δεν θα έπρεπε να χρειάζεται κάτι τέτοιο. Ναι. Διαφωνώ. Οφείλουμε να σεβόμαστε τα δικαιώματα των πνευματικών δημιουργών, εκτός και αν σου έχει δοθεί η άδεια αυτή από τους ίδιους. Νομίζω ότι υπάρχει κάποιο site από το οποίο μπορούμε να προμηθευτούμε τραγούδια τα οποία είναι ελεύθερων δικαιωμάτων. Αυτό δεν το ήξερα. Λοιπόν, παιδιά, ξέρετε ποιος ήταν ο πρώτος ραδιοφωνικός σταθμός που λειτουργήσε σε παγκόσμιο επίπεδο? Όχι. Λοιπόν, είναι ο KDKA, με έδρα στο Pittsburgh, που μέχρι σήμερα λειτουργεί στην Αμερική. Σήμερα είναι το CBS. Παιδιά, ξέρετε τίποτα σχετικά με το ραδιόφωνο στην Ελλάδα? Νομίζω ότι κουράσαμε. Τι λέτε για μουσικό time out? Ναι. Okay, ας ακούσουμε ένα τραγούδι που μας παροτρύνει να μην μελαγχολήσουμε, ακούγοντας τι άλλο, ένα καλό τραγούδι, είτε από μαγνητόφωνο είτε το ραδιόφωνο, όπως συνηθίζουν κάποιοι να λένε, παραφράζοντας το τοίχο του τραγουδιού. Είναι το Φλασάκι σε στίχους Σάκη Μπουλά και μουσική Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Αυτό ήταν ένα πολύ ταιριαστό μουσικό διάλειμμα, γιατί τώρα θα σας μιλήσουμε για το ραδιόφωνο στην Ελλάδα. Όμως να σας θυμίσουμε ότι είμαστε οι πρώτοι πικιανήσυχοι, η ραδιοφωνική παρέα από το δεύτερο πρότυπο πειραματικό γυμνάσιο Αθήνας. Και για μία ακόμη φορά η παρέα μας ανανεώθηκε με τη Χριστίνα και το Γιάννη. Αλήθεια, ξέρετε πότε έχουμε την πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή στην Ελλάδα? Από ό,τι έχω διαβάσει σε ένα αφιέρωμα της Καθημερινής στο ραδιόφωνο, η πρώτη απόπειρα έγινε από τη διοίκηση ραδιοφωνίας του Υπουργείου Ναυτικών το 1923 στις εγκαταστάσεις του στο Βοτανικό. Αν και πολύ σημαντική ήταν και η συμβολή ενός σχολείου της σχολής Μεγαραίος, που το 1925 κατάφεραν να κάνουν δύο πειραματικές εκπομπές. Πρέπει ωστόσο να σημειώσουμε ότι η Σχολή Μεγαραίος ήταν η πρώτη σχολή στην Ελλάδα που πρόσφερε σπουδές ραδιοφώνου και ηλεκτρονικών. Τουλάχιστον από όσο λένε οι πηγές μου. Αρετή, αν δεν κάνω λάθος, η πρώτη τους εκπομπή ήταν η αναμετάδοση μιας γιορτής. Πάντα πρωτοπόροι μαθητές ανεξάρτητου βαθμίδος. Παιδιά, ξέρετε, στα τέλη της δεκαετίας του 30, περίπου το 1926, σε όλη την Ελλάδα υπήρχαν μόνο 200 ραδιόφωνα. Και ο κάθε κάτοχος ραδιοφώνου έπρεπε να καταβάλει ένα ποσό των 500 δραχμών, πολλά για την εποχή εκείνη, στη Διεύθυνση Λαχείων που υπαγόταν στο Υπουργείο Ναυτικών. Το ωραίο όμως ήταν πως είχαμε νομοθεσία για το ραδιόφωνο και δεν είχαμε επίσημα εθνικό ραδιοφωνικό σταθμό. Πάντα πρωτοπόροι. Πάντως οι 500 δραχμές ήταν ένα σημαντικό ποσό για την εποχή εκείνη. Δηλαδή το ραδιόφωνο ήταν ένα μέσο για λίγους. Ναι, σωστά, αρχικά έτσι φαίνεται, αν και πολύ γρήγορα άρχισε να γίνεται πιο πολύ μαζικό μέσο. Την έκρηξη αυτή την πυροδότησε ο Χρήστος Τσιγκυρίδης, που προσπάθησε να δημιουργήσει το πρώτο ραδιοφωνικό σταθμό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο του 1926. Ο Τσιγκυρίδης εργαζόταν ως αντιπρόσωπος της γερμανικής εταιρείας Siemens Halske. Η δημιουργία ραδιοφωνικού σταθμού ήταν το όνειρό του. Και κατέβαλε συνεχώς αιτήσεις προκειμένου να του δοθεί άδεια διαρκούς λειτουργίας, χωρίς όμως να τα καταφέρει ποτέ. Ο σταθμός ωστόσο λειτουργήσε μέχρι και τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια. Ξέρετε ότι παρά τις προσπάθειες που κατέλαβε ο Βενιζέλος το 1929, ο πρώτος εθνικός ραδιοφωνικός σταθμός δημιουργείται από τη δικτατορία του Μεταξά το 1936. Για το Μεταξά, η ίδρυση ελληνικού ραδιοφώνου δεν ήταν μόνο ζήτημα εθνικής υπερηφάνειας, αλλά και μέσω εκπαίδευσης της ελληνικής κοινωνίας, μιας και είχε μεγάλο κύρος το ραδιόφωνο τότε. Στο πλαίσιο της γερμανικής οικονομικής διείσδυσης στην ελληνική οικονομία το 1936, η κυβέρνηση υπέγραψε συμβόλαιο με τη γερμανική εταιρεία Telefunken για την κατασκευή ενός πομπού μεσών κυμάτων στη Θεσσαλονίκη και δύο βραχιών κυμάτων. Στις 25 Μαρτίου του 1938 η Ελλάδα απέκτησε εθνικό ραδιοφωνικό σταθμό. Που είναι και εθνική γιορτή 25 Μαρτίου. Μάλλον γι' αυτό. Την ίδια χρονιά η κυβέρνηση ίδρυσε και την υπηρεσία ραδιοφωνικών εκπομπών, που κατά τη διάρκεια της κατοχής έγινε ανώνυμη εταιρεία ραδιοφωνικών εκπομπών και το 1945 εθνικό ίδρυμα ραδιοτηλεόρασης. Και μετά η ΕΡΤ. Για να κλείσει τελικά φέτος το καλοκαίρι και να αντικατασταθεί από το δημόσια τηλεόραση.
πολλά έχει περάσει το ελληνικό ραδιόφωνο. Ξέρουμε όμως τίποτα για το περιεχόμενο των πρώτων εκπομπών? Όχι μόνο για το περιεχόμενο, αλλά και για τους εκφωνητές. Οι πρώτοι εκφωνητές και εκφωνήτριες προέρχονταν κυρίως από τη ελληνική μουσική σκηνή. Είναι σημαντικό ότι σε μια εποχή που οι γυναίκες αντιμετωπίζονταν ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας, το ραδιόφωνο απασχολούσε αρκετές γυναίκες εκφωνήτριες. Οι εκπομπές, πέρα όμως από την παρουσίαση ζωντανών μουσικών δημιουργιών, περιλάμβαναν εκπαιδευτικά προγράμματα και ειδήσεις. Όμως ιδιαίτερα αγαπητές ήταν και οι παιδικές εκπομπές. Γενικά το ραδιόφωνο λειτουργήσε ως ένα μέσος προαγωγής του πολιτισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη από το 1938 λειτουργεί το θέατρο του ραδιοφώνου. Σκεφτείτε πόσο σημαντική είναι η μετάδοση των ραδιοφωνικών θεατρικών παραστάσεων σε μια εποχή με ποσοστό αναλφαβητισμού πάνω από 80%. Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πολλές φορές το ραδιόφωνο χρησιμοποιήθηκε για προπαγανδιστικούς σκοπούς. Βρήκα ότι το πρώτο ολοκληρωμένο θεατρικό έργο που ακούστηκε στο ελληνικό ραδιόφωνο ήταν ο Αγαπητικός Βοσκοπούλας του Χορομιλά, που μεταδόθηκε την Κυριακή 19 Μαΐου, από ό,τι βλέπουμε εδώ, το 1940, στις 11 παρατέταρτο το βράδυ. Πριν από 73 χρόνια. Ναι, περίπου. Ναι. Και από ό,τι είπα και πριν, χρησιμοποιήθηκε για προπαγανδιστικούς σκοπούς. Ναι. Φυσικά. Αυτό άλλωστε συμβαίνει με σχεδόν το οτιδήποτε που δημιουργεί και χρησιμοποιεί ο άνθρωπος, δυστυχώς. Την προπαγανδιστική δύναμη του ραδιοφώνου τη βλέπουμε σε όλο το μεγαλείο, αλλά και στην Ελλάδα κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν είναι τυχαίο ότι το πρώτο πράγμα που καταλαμβάνουν και ελέγχουν οι Γερμανοί στην Ελλάδα ήταν οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, που άλλωστε λόγω του ότι ήταν γερμανικές τεχνολογίες ήταν αρκετά εύκολο να ελέγχθουν. Εξαίρεση αποτέλεσε και ο πομπός του Τσιγκυρίδη στη Θεσσαλονίκη, τον οποίο ο κάτοχός του είχε διαμορφώσει με τέτοιον τρόπο που ήταν σχεδόν αδύνατο να το λειτουργούσουν από μόνοι τους οι Γερμανοί τεχνίτες. Πρέπει όμως να πούμε ότι μέσω του ραδιοφώνου οι Έλληνες κατάφεραν να ενθαρρυνθούν, να επαναστατήσουν και να αντισταθούν. Αν και οι Γερμανοί σφράγιζαν τα ραδιόφωνα των Ελλήνων, εμείς καταφέραμε με κίνδυνο ακόμα και τη ζωή μας να ακούμε την ελληνική φωνή μέσα στο BBC. Παιδιά, ψάχνοντας πληροφορίες για το ραδιόφωνο, αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν ότι το πρώτο ραδιοφωνικό σήμα, ο θρυλικός τσοπανάκος, που φυγαδεύτηκε με είσοδο των Γερμανών στο εξωτερικό και κατά τη διάρκεια της κατοχής στο ελληνικό ραδιόφωνο εξέπεμπε με το σήμα αυτό μέσω του BBC. Έτσι, ο θρυλικός τσοπανάκος αποτέλεσε και αποτελεί τη μουσική έκφραση σε ραδιοφωνική μετάδοση της απόφασης του ελληνικού λαού και ζει ελεύθερος. Λοιπόν, τι λέτε πριν περάσουμε στο μουσικό μας διάλειμμα να ακούσουμε το θρυλικό ραδιοφωνικό μας σήμα? Συμφωνούμε απόλυτα. Και μετά από αυτή την αναδρομή στο παρελθόν, καιρός για τραγούδι. Τι λέτε? Ας ακούσουμε το Counting Stars, τον One Republic. Σας είχαμε υποσχεθεί ότι θα ακούγαμε το μουσικό μας θέμα, αλλά λόγω τεχνικού προβλήματος δεν το ακούσαμε, οπότε ας το ακούσουμε τώρα. Αυτό ήταν λοιπόν. Επιστρέψαμε κοντά σας. Ακούτε τους πρότυπους και ανήσυχους στη ραδιοφωνική παρέα του δεύτερου πρότυπου πειραματικού γυμνασίου Αθήνας. Για τρίτη φορά σήμερα η παρέα μας ανανεώθηκε. Για τα επόμενα λεπτά κοντά σας εσύ. Αρετή. Χριστίνα. Ορέστης. Και ο Γιάννης. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει με κάποιον τρόπο να συνδυάσουμε τη σημερινή ημέρα με το τρέχον θέμα. Τι εννοείς? Σήμερα είναι η Τσεκνοπέμπτη και η Παγκόσμια Μέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης. Αυτό το τελευταίο δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, τι ακριβώς γιορτάζουμε σήμερα και γιατί? Θα σας εξηγήσω εγώ. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η Παγκόσμια ημέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης καθιερώθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του το 2007 και γιορτάζει κάθε χρόνο στις 20 Φεβρουαρίου. Στόχος της είναι η προσπάθεια να αντιμετωπιστούν με διεθνείς δράσεις η φτώχεια, η ανεργία και ο κοινωνικός αποκλεισμός μέσα σε μια ανοιχτή παγκοσμιοποιημένη κοινωνία. Η κοινωνική δικαιοσύνη αποτελεί προϋπόθεση για την κοινωνική αρμονία και την ισότητα των πολιτών του ενός κράτους. Wow, δηλαδή, για να καταλάβω, κοινωνική δικαιοσύνη σημαίνει αποδέχομαι τον άλλον όπως είναι, τον βοηθά και να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες του και προσφέρω σε όλους τους πολίτες ίσες ευκαιρίες. Ναι, πάνω κάτω.
Πάντως, για να υπάρξει πραγματικά κοινωνική δικαιοσύνη, πρέπει σίγουρα να αλλάξει ο τρόπος σκέψης των ανθρώπων. Και εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι το ραδιόφωνο έπαιξε σημαντικό ρόλο στην αλλαγή της νοοτροπίας των ανθρώπων και στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τη ζωή ο καθένας μας. Συμφωνώ απόλυτα. Αν και για να γίνει αυτό, χρειάζεται να αλλάξει και εκείνο. Τι εννοείς? Όπως οι περισσότεροι γνωρίζουμε, η μουσική είναι ένα μέσο έκφρασης. Ως τέτοιος είναι φορέας συγκεκριμένων αντιλήψεων και γενικότερα ιδεολογιών και συμπεριφορών. Η εμφάνιση της μουσικής rock and roll της δεκαετίας του 60 έφερε και ένα νέο αέρα στην κοινωνία. Γι' αυτό και δεν είναι εύκολο να γίνει αποδεκτή από κάποια ευρωπαϊκά κράτη. Για παράδειγμα, η συντηρητική Αγγλία αρνιόταν να παίξει αυτού του είδους μουσική στο κρατικό της ραδιόφωνο. Προκειμένου κάποιοι νέοι να παίξουν αυτή τη μουσική, δημιούργησαν τους πρώτους πειρατικούς σταθμούς που με τη σειρά τους συνέλαβαν στο να αλλάξει το ύφος και ο χαρακτήρας του ραδιοφώνου τόσο στην Αγγλία όσο και σε διεθνές επίπεδο. Μιας και είπες για τους πειρατικούς σταθμούς, Χριστίνα, ξέρεις να μας πεις πώς ξεκίνησαν αυτοί και γιατί ονομάστηκαν έτσι? Ναι, όπως μας είπε και ο Ρέστης, οι πρώτοι πειρατικοί σταθμοί δημιουργήθηκαν για να μπορέσουν να βρουν φωνή ή να εκφραστούν κάποιοι νέοι τραγουδιστές και να προβληθεί ένα νέο είδος μουσικής. Κάνοντας μια διαδικτυακή έρευνα, βρήκα ότι όλα ξεκίνησαν το Πάσχα του 1964, όταν ο Ιρλανδός Ρόναν Ο'Ράιλι, ατζέντης του άγνωστου τότε George Fane, απογοητευμένος από τον τρόπο λειτουργίας του BBC και του ραδιοφώνου Luxembourg, αφού μάζεψε 250.000 λίρες από διάφορους χορηγούς, αγόρασε ένα παλιό δανέζικο επιβατικό καράβι και διαμόρφωσε ένα ραδιοσταθμό στο Greenwon, 60 μίλια βόρεια του Δουβλίνου, ένα λιμανάκι που άνοικε στον πατέρα. Το καράβι ονομάστηκε Caroline από το όνομα της κόρης του Kennedy, του πρώτου καθολικού προέδρου των ΗΠΑ. Ο σταθμός ξεκίνησε να εκπέμπει ανήμερα το Πάσχα. Ο σταθμός έπαιζε όλη μέρα μουσική, ψυχαγωγούσε και καθοδηγούσε την αγγλική νεολαία. Ενθάρρυνε τους ακροατές να συμμετέχουν στις εκπομπές. Άρα, όταν μιλάμε για πειρατικούς σταθμούς, το εννοούμε. Δηλαδή, όταν λέμε ότι είναι πειρατικοί, όντως γίνονταν μέσα σε πλοία. Να. Να σημειώσουμε επίσης ότι ο σταθμός μέσα σε λίγες μέρες κατάφερε να ξεπεράσει τα 8 εκατομμύρια ακροατές, δηλαδή τριπλάσιους από τους ακροατές του Εθνικού Ραδιοφωνικού Σταθμού του BBC. Τα βήματα του ραδιοφώνου Caroline ακολούθησαν πάρα πολλοί άλλοι. Οι παράκτη, εξού και το όνομα πειρατική σταθμή, φύτρωσαν σαν μανιτάρια, σε σημείο που και δύο χρόνια αργότερα, το 1966, απαγορεύτηκε κάθε παράκτη εκπομπή. Το ραδιόφωνο Caroline αψήφισε τον νόμο μεταφέροντας το αρχηγείο του εκτός Αγγλίας, αλλά δεν κατάφερε να αντέξει χωρίς η χορηγία των διαφημιστών του και μετά από 6 μήνες έκλεισε. Το 1972 ο O'Reilly προσπάθησε να ανοίξει και πάλι το σταθμό, αλλά η προσπάθεια αυτή τερματίστηκε το 1980. Μιας και το λέμε, ξέρετε ποιο ήταν το πρώτο τραγούδι που έπαιξε το ράδιο Caroline? Το Not Fade Away των Rolling Stones. Λέτε να τα ακούσουμε? Φυσικά. Βέβαια, ναι. Μετά από ένα τραγούδι σταθμό και πάλι στο μικρόφωνο η πρότυπη και ανήσυχη. Η ραδιοφωνική παρέα του δεύτερου πρότυπου πειραματικού γυμνασίου Αθήνας. Για μια ακόμη φορά η παρέα μας ανανεώθηκε. Κοντά σας ο Ορέστης, η Αρετή, η Ματίνα, ο Γιάννης και η Φέη. Με τις συνεχείς αυτές αλλαγές μας νομίζω ότι έχουμε μπερδέψει τους ακροατές μας. Αντίθετα, νομίζω ότι δεν τους αφήνουμε να βαρεθούν. Τι λέτε να δούμε λίγο τα μηνύματα των ακροατών μας? Για να δούμε τα μηνύματα. Α, μετά θα τα δούμε τα μηνύματα. Συνεχίζουμε. Παιδιά, η εκπομπή μας πλησιάζει προς το τέλος και δεν έχουμε πει ακόμα τίποτα για το θέμα που μας καίει. Ποιο είναι αυτό, Φέη? Το ξέχασες ότι σήμερα είναι τσικνοπέμπτη. Και να θέλαμε, δεν ξεχνιέται. Και ποιος είναι ανυπόμονη να τσικνήσει? Να σηκώσει το χέρι. Δεν βλέπω χέρια. Έχετε κανονίσει κάτι? Εγώ συγκεκριμένα, ναι. Δηλαδή? Σπίτι, πού να πάω τώρα? Και εγώ σπίτι το βράδυ. Και εγώ σπίτι το βραδάκι. Εγώ δεν να πάω κάπου, αλλά μάλλον όχι σπίτι. Ποιος έχει λεφτά τώρα, αλλά να χαίρεστε τη ζωή σας? Μεγάλα πορτοφόλια θέλει. Αλλά γνωρίζει κάποιος από εσάς τι σημαίνει τσικνοπέμπτη? Ναι, ναι. Το όνομα τσικνοπέμπτη προέκυψε γιατί την ημέρα αυτή, γιατί την ημέρα αυτή το δείπνο αποτελείται από κρέας ψημένο στα κάρβουνα, το οποίο θέλει να έχει και λίγο λιπάκι για να βγάλει την απαραίτητη τσίκνα. Γι' αυτό χορτοφάγει, κλείστε λίγο τα αυτιά σας. Στις μέρες μας, τσίκνοπέμπτη θεωρείται η αρχή της αποκριάς, όπου σημαίνει η αποχή από το κρέας.
και σηματοδοτεί την σημερινή εβδομάδα, κατά την οποία κατά τις θρησκείες μας καταναλώνουμε μόνο γαλακτοκομικά προϊόντα που μου αρέσουν πάρα πολύ. Εσάς? Και τι σχέση έχει η θρησκεία μας με τη ζωή? Διότι για τους Ελληνοορθόδοξους προμηνεύει την έναρξη της 40ης, της 40ήμερης περίοδος νηστείας πριν το Πάσχα. Μου κλέψες το λόγο πριν. Και γιατί τσίγνω Πέμπτη και όχι τσίγνω Τετάρτη ή Τρίτη, ξέρω. Γιατί? Επιλέχθηκε η Πέμπτη ως μέρα κρεατοφαγής, καθώς παραδοσιακά οι μέρες νηστείας των Ορθόδοξων είναι η Τετάρτη και η Παρασκευή. Η Πέμπτη, απ' τις άλλες, τυχαία. Καλά, το έθνο της Τσικνοπέμπτης γιορτάζεται το ίδιο σε όλη την Ελλάδα. Το έθιμο του ψησίματος το συναντάμε σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας, αλλά σε κάθε μία υπάρχει και ένα διαφορετικό έθιμο. Για παράδειγμα, στις Αίρες. Π.χ. στις Αίρες με το άναμα φωτιών, στην Κομωτινή με ανταλλαγή φαγόσιμων μεταξύ των αραβωνιασμένων, στην Ήπειρο οι νέοι βάζουν κορδέλες από το γατανάκι στο μαξιλάρι τους για να δουν ποια θα παντρευτούν, στην Άουσα οι γεννήτσαροι και οι μπούλες, και στην Κέρκυρα έστειναν οι ντόπιοι θεατρικό παίζοντας τους κουτσομπόλιδες, λέγοντας σπαρταριστές ιστορίες. Μην ξεχνάς ο έθιμος στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία 5 χρόνια. Διοργανώνουν αγώνες ποδηλασίας, μάλλον για να κάψει το περιττό λίπος. Το φετινό θέμα του ποδηλατικού καρναβαλιού θα γίνει στην πλατεία χρηματιστηρίου. Είναι το φαγωτό της εξουσίας και οι φυλακισμένοι πολίτες. Κάπως επίκαιρο, μια και είμαστε σε καιρούς κρίσης. Ναι. Σίγουρα. Σίγουρα. Βέβαια όμως όσον αφορά και τις ρίζες των εθίμων της Αποκριάς και της Αράκωστης, είναι σημαντικό να πούμε πως προέρχονται από την αρχαία Ελλάδα. Τιμούσαν τότε τον Θεό Διόνυσο, αφού ήταν και ο Θεός γονιμότας, του κρασιού, του λεδιού. Οι γιορτές συνδέονταν από αρματοδρομίες και ακολουθούσαν χορή και σατυρικά τραγούδια, αλλά και όλοι οι άνθρωποι τότε ήταν μεταφυγεσμένοι. Όπως και τώρα. Αλλά ας μην μείνουμε μόνο εδώ. Παρόμοιες γιορτές γίνονται και σε άλλες χώρες, γενικά στην Ευρώπη. Στη Γερμανία υπάρχει. Λοιπόν, αυτό είναι δύσκολη λέξη. Σκμότσιγκα ντόνερστα. Εντάξει, η Γερμανία από εδώ πέρα θα το πούνε. Και στη Γαλλία η Μαγντίγκρα. Εντάξει, κάνω και γαλλικά τώρα. Λιπαρή Τρίτη δηλαδή. Που αντιστοιχεί στην Ορθόδοξη Καθαρά Δευτέρα. Δηλαδή παντού για τα καρναβάλια. Μιας και το είπες, το καρναβάλι προέρχεται από το λατινικό καρνεβάλα, που σημαίνει αποχή από το κρέας, μιας και οι Ρωμαίοι επηρεάστηκαν σε πολλούς τομείς από εμάς τους Έλληνες. Wow, τι μαθαίνεις. Που επίσης δεν τρώγαν το κρέας. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ ανυπομονώ για το Πάσχα. Μου αρέσει αυτή η γιορτινή ατμόσφαιρα, καθώς και τα έθιμα, ειδικά τα κόκκινα αυγά. Μη προτρέχεσαι, παιδί μου, μην ξεχνάς τη 40η, η οποία παρά το όνομά της, το όνομά της δηλαδή 40η, είναι 50 ημέρες. Α, καλά. Έλεος. Και είμαστε στη δεύτερη εβδομάδα μάλιστα, πριν τη 40η και την κρεατινή, όπου τρώμε κρέας. Ναι, η προηγούμενη είναι η προφωνή. Και η επόμενη είναι η τυροφάγος, όπου τρώμε κυρίως γαλακτοκομικά προϊόντα. Άρα υποτίθεται πως την επόμενη εβδομάδα θα πρέπει να τρώμε τυριά και γάλατα όλη την ώρα. Ναι, ναι μάλλον. Δεν αλλά, το έχω ξανακούσει. Αλλά κρίμα που αργούν να κλείσουν τα σχολεία για τις διακοπές. Καλά, Μιχάλη, ο καιρός περνάει γρήγορα. Ναι, θα το δούμε αυτό. Να μην έρθει η μέρα για τους βαθμούς απλά. Παιδιά, μας ακούνε και δάσκαλοι, μήπως. Μπορεί, αυτό δεν είναι σίγουρο. Πότε δεν ξέρεις. Πότε δεν ξέρεις. Ναι. Ας κοιτάξουμε να χαρούμε το σημερινό απόγευμα με συντροφιά με την οικογένεια και τους φίλους μας και φυσικά με ένα ραδιοφωνικό σταθμό που θα παίζει χαρούμενα τραγούδια και θα μοιράζει ευχές, δηλαδή εμάς! Πρώτη πηγαίνει ησυχή forever! Γιατί για να επαναληφθούμε στο αρχικό μας θέμα, το ραδιόφωνο ήταν πάντα μια συντροφιά του ανθρώπου σε κάθε στιγμή της ζωής του. Περιμένετε λιγάκι παιδιά, μόλις μας ήρθε ένα μήνυμα! Λοιπόν, λέει, μπράβο παιδιά, και οι Rolling Stones ήταν το καλύτερο τραγούδι που βάλατε. Θέλετε να το σχολιάσετε? Τι να πούμε, αφού ήταν και το πρώτο τραγούδι που παίχτηκε, νομίζω, σε παγκόσμιο επίπεδο, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, μπορεί να κάνω και λάθος. Πάντως, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έστειλες. Ευχαριστούμε για το μήνυμα. Λοιπόν, τι λέτε να πάμε για ένα ακόμη τραγούδι? Ας πάμε. Ας ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι Let's Get Loud της Jennifer Lopez. Οι ακροατές, λοιπόν σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος μιας ραδιοφωνικής αναζήτησης. Από ό,τι βλέπετε και εδώ,
Μαζευτήκαμε όλοι, συγκεκριμόμαστε εδώ πέρα. Ναι, να σας χαιρετήσουμε. Ελπίζουμε να σας άρεσε έτσι όλη η εκπομπή, αυτό που παρουσιάσαμε. Ρε παιδιά, θέλετε να προσθέσετε κάτι, κάποιες εντυπώσεις, τίποτα. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Ναι, και εμένα μ' άρεσε. Βασικά είχαμε και λίγο άγχος όλοι από πριν. Ναι, λίγο όλοι. Εγώ έχω και λίγο πονοκέφαλο αυτή τη στιγμή. Εγώ είχα πριν. Ήταν μια πανέμορφη εμπειρία όμως για όλους μας. Ναι, είμαστε πολύ στριμωγμένοι, περισσότερο από όσο φαίνεται. Παιδιά, πρώτη εκπομπή είναι, δεν ξέραμε τι να κάνουμε και ευχαριστούμε και όλους και που μας έστειλε. Ελπίζουμε τα πήγαμε καλά και εσείς να μας πείτε κιόλα. Και ήταν η πρώτη εκπομπή μας, είμαστε καινούργοι οπότε... Δεν ξέρω άμα κάναμε κανένα σαρτάμ και τέτοια να μας δικαιολογείτε. Οι επόμενες θα είναι ακόμη καλύτερες. Ας το ελπίσουμε, παιδιά. Αλλά είμαστε πρότυποι και ανήσυχοι. Είμαστε πρότυποι, δηλαδή είμαστε πρότυπα. Αλλά και ανήσυχοι, μην το ξεχνάς. Ανήσυχοι. Παρόλο που είμαστε δεύτερο, πειραματικό είμαστε πρότυπο. Αχ, τι τέλειο. Πρώτη σε αυτό. Πρώτη στο πρότυπο. Πρώτη στο δεύτερο. Οκ, φτάνει. Ξαναλέω ευχαριστώ για το μήνυμα που μας στείλατε. Και ας συνεχίσουμε. Για περίπου μία ώρα η πρότυπη και ανήσυχη, η ραδιοφωνική σειρά του δεύτερου πρότυπου πειραματικού γυμνασίου Αθήνας, προσπάθησε να συγκρατήσει συντροφιά από τη διαδικτυακή πλατφόρμα του YouSmile, του χαμόγελο του παιδιού. Που δεν ευχαριστούμε και πολύ. Βέβαια, με πολύ γέλιο, κοντά στην δημοσιογραφική ομάδα του σχολείου μας, όπου έκανε τα δυνατά αδύνατα για να συγνωρίσει το ραδιόφωνο. Τα αδύνατα δυνατά. Ναι. Αυτό δυνατά. Αυτό τέλος πάντων. Και να σας δείξει την ομορφιά του ραδιοφώνου. Γενικά τώρα ελπίζουμε να είμαστε μια καλή συντροφιά. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα που μας στείλατε εδώ. Ναι, άλλη φορά θα στείλετε παραπάνω. Ναι, θα πετούμε. Ευχαριστούμε πάρα από καρδιά στο χαμόγελο του παιδιού. Είναι το μόνο που σας απαιτούμε, το μόνο. Ένα πράγμα. Και τους τεχνικούς του για τη φιλοξενία του. Και μην ξεχνάτε να συναντηθείτε στη συντροφιά του YouSmile Radio και WebTV. Για όποιο πρόβλημα έχετε, μην φοβηθείτε να καλέσετε το 1056 που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο και χωρίς χρέωση. Πολύ καλά αυτό πάντως. Πιστεύουμε πως θα μας δοθεί ξανά η ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, σήμερα να τσιγνίσετε, να γλεντήσετε, να το γιορτάσετε. Όσο το δυνατόν μπορείτε και όσο σας επιτρέπει και η τσέπη σας τώρα. Και το στομάχι. Και το στομάχι. Ναι, ναι. Κυρίως. Και κυρίως να το τσικνίσετε. Πολύ. Πάρα πολύ. Δυστυχώς έφτασε το σημείο της εκπομπής όπου... Τελειώνουμε. Όπου τελειώνουμε. Όλα τα καλά κάποτε τελειώνουν. Ναι, δυστυχώς. Και κλείνουμε τη ζωή. Λοιπόν. Και κλείνουμε λοιπόν με ένα αγαπημένο μας τραγούδι, το Hey Brother του Avicii. Του Avicii, από το album Native. Καλή τσικνοπέμπτη! Να περάσετε καλά! Είσαι παιδί που χρειάζεται βοήθεια. Ξέρεις κάποιο παιδί που έχει ανάγκη να το βοηθήσουν? Υπάρχει μια γραμμή που γίνεται σύνθημα βοήθειας για κάθε παιδί. 1056. Εθνική γραμμή SOS από το χαμόγελο του παιδιού. 1056. Μπορείς να καλέσεις ανώνυμα και δωρεάν όλο το 24ωρο, κάθε μέρα.